επιβαίνων της θαλαμικού Γκάλεπ, που συνοδεύεται υπό 4 γιουγκοσλαβικών και 2 ελληνικών αντιτορπιλικών, επεσκέφθη επισήμως την Ελλάδα ο πρόεδρος της Ομοσπόν του Λαϊκής Δημοκρατίας της Ιουγκοσλαβίας, Στρατάρχης Τίτο. Από τον Γκάλεπ, ο Στρατάρχης Τίτο παρακολουθεί το πανόραμα των ελληνικών ακτών και ενημερώνεται επί της πορείας. Εν τω μεταξύ, ο Πειραιεύς πλέον στα εθνικά χρώματα της Ελλάδος και Ιουγκοσλαβίας αναμένει εν συναγερμό των επίσημων ξένων μας. Στην αποβάθρα της ΖΕΑΣ, όπου έχουν παραταχθεί αγήματα του Βασιλικού Ναυτικού, έχουν προσέλθει τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου και άλλοι επίσημοι. Ο πρόεδρος της κυβερνήσεως, Στατάρχης Παπάγος, φτάνει εν μέσω ενθουσιωδών λαϊκών εκδηλώσεων. Ο παραλαυτής της Ιουγκοσλαβίας, κ. Γιοβάνοβιτς, ανέρχεται επί του σκάφους, ενώ ο Στατάρχης Τίτο κατέρχεται εκ της γεφύρας. Γι' αυτό μεγαλειώτης ο βασιλεύς φτάνει εντωμεταξύ στον λιμένα της ΖΕΑΣ και γίνεται δεκτός από τον κύριο Πρωθυπουργό και τους επισήμους, ενώ τα πλήθη το κραυγάζουν. Ο Άναξ επιβιβάζεται της βασιλικής ακάτου και ξεκινά για να συναντήσει τον ηγέτην της φίλης γείτονος χώρας μετά της οποίας τόσοι δεσμοί μας συνδέουν. Και η ιστορική στιγμή φτάνει. Οι αρχηγοί των δύο κρατών, ο βασιλεύς των Ελλήνων και ο Ιουγκοσλάβος πρόεδρος συναντώνται και ανταλλάσσουν θερμήν χειραψίαν. Αφού ανακρούονται οι εθνικοί ύμνοι Ιουγκοσλαβίας και Ελλάδος, ο βασιλεύς επιθεωρεί το πλήρωμα του Γκάλεπ. Ο βασιλεύς συνομιλεί με ανώτερων αξιωματικών και κατόπιν χαιρετά το επιτελείο του σκάφους. Ενώ τα πυροβολία του Γκάλεπ ρίπτουν 42 χαιρετιστηρίους κανονιοβολισμούς, γι' αυτού μεγαλειώτης ο βασιλεύς και γι' αυτού εξοχώτης ο πρόεδρος Τίτο δια της βασιλικής ακάτου κατευθύνονται εις την αποβάθραν. Θερμοτάτη και ειλικρινής υπήρξε η εκδήλωση της λαϊκής χαράς όταν οι δύο ηγέτες αποβιβάζονται και ο βασιλεύς παρουσιάζει στον στρατάρχην Τίτο τον πρόεδρο της κυβερνήσεως στρατάρχην Παπάγων. Φέρον μεγάλην θερινήν στολήν στρατάρχου, ο πρόεδρος Τίτο χαιρετά τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου και των Δήμαρχων Πειραιός. Ενώ εσημαίε των δύο φίλων χωρών κυματίζουν αδελφομένε, ο πρόεδρος Τίτο χαιρετά τους ανωτάτους υπαλλήλους της εναθήνες Ιουγκοσλαβικής Πρεσβείας. Θερμοτάτη υπήρξε η χειραψία την οποία αντίλαξε ο Στατάρχης Τίτο μετά τη ηγεσία των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, επισφραγίζων την αδελφική αλληλεγγύη που υπάρχει μεταξύ των δύο γενναίων λαών. Ο πρόεδρος Τίτο χαιρετά κατόπιν τους αρχηγούς των σωμάτων ασφαλείας και τους άλλους επισήμους. Μέσα εις ατμόσφαιραν πραγματικής αποθεώσεως, ο πρόεδρος της Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας, συνοδευόμενος από τον βασιλέα, επιθεωρεί τα παρατεταγμένα αγήματα του βασιλικού ναυτικού που αποδίδουν τιμάς. Κατόπιν, οι αρχηγοί του Ιουγκοσλαβικού και Ελληνικού Έθνους επιβιβάζονται ανοιχτού αυτοκινήτου και ξεκινούν δια της Αθήνας. Η ελληνική πρωτεύουσα, πανηγυρικά διακοσμημένη με τα εθνικά χρώματα των δύο χωρών, αναμένει την είσοδο του ηγέτου του γενναίου Ιουγκοσλαβικού λαού. Είναι αληθινά ιστορική η στιγμή της εισόδου εις την πόλη των Αθηνών.
όταν η πομπή φτάνει στην πανηγυρική ναψίδα που εστήθη στο ύψος των στυλών του Ολυμπίου Διός, σταματά για να ανακρουστούν οι δύο εθνικοί ύμνοι. Ο Δήμαρχος Αθηναίων προσφωνεί των επίσημων ξένων μας και του εύχεται το ως εφ παρέστη. Ενώ κόρες των Αθηνών ρένουν με ροδοπέτερα τον βασιλέα και τον πρόεδρον, η πομπή ανασχηματίζεται και περιβάλλεται υπό ύλης υπηκού. Ο αθηναϊκός λαός επεφύλαξε θερμοτά την υποδοχή που πιστοποιεί τη στερεότητα των δεσμών μεταξύ Ελλάδος και Γιουγκοσλαβίας, οι οποίοι μετά της γείτονος Τουρκίας αποτελούν την δρανή απόδειξη των αγαθών αποτελεσμάτων της ειρηνικής συνεργασίας. Μετά την ίδια υπηκού ακολουθούν ο πρόεδρος μετά των μελών του Υπουργικού Συμβουλίου και οι άλλοι επίσημοι. Στα βασιλικά ανάκτορα των Αθηνών, οι εύζωνοι της ανακτορικής φρουράς έχουν παραταχθεί εις των εσωτερικών περίβολων. Προηγουμένου, το αυτοκινήτου του μεγάλου αυλάρχου κυρίου Λεβίδη και των ανωτάτων αξιωματούχων της αυλής, σύμφωνα με το καθοριστέν πρόγραμμα, η πομπή εισέρχεται βραβαίως εις τα βασιλικά ανάκτορα. Αυτής μεγαλειώτης η βασίλισσα υποδέχεται τον επιφανή ξένων και κατόπιν ο στατάρχης Τίτο και η βασιλής μας ποζάρουν πρώτου κινηματογραφικού φακού. Συνοδευόμενος από τον βασιλέα, ο στατάρχης μεταβαίνει στο μέγαρον της οδού Ηρώδου του Αττικού, όπου κατέλησε ως φιλοξενούμενος του βασιλέως και της ελληνικής κυβερνήσεως. Ο στατάρχης Τίτο παρέστη στην δοθήσαν προς τιμήν του μεγαλοπρεπή δεξίωση των ανακτόρων και διεξήγαγεν εις της Αθήνας σπουδαιοτάτα συνομιλίας μετά του στατάρχου Παπάγου, εις τας οποίας μετέσχον οι υπουργοί κύριοι Πόποβιτς και Στεφανόπουλος δια την μετατροπή του Βαλκανικού Συμφώνου εις συμμαχίαν προς παγίωση της ειρήνης των Βαλκανίων και της ανθρωπότητος γενικότερων.